Χαίρετε, γεια σας. Είμαι ο Σπύρος Δημητράκουλας, εκπαιδευτής ρεφλεξολογίας του Natural Health Science. Για να βλέπετε αυτό το βίντεο, πολύ πιθανόν ενδιαφέρεστε για εκπαίδευση, για μια καλή εκπαίδευση, μια επένδυση στο επάγγελμα του ρεφλεξολόγου. Θέλετε να εξασκήσετε τη ρεφλεξολογία. Θα προσπαθήσω έτσι αυτό. Λογικά υπάρχουν κάποια σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για εσάς και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, ωστόσο όμως περιεκτικός και αμέσως θα σας πω αν θέλετε έτσι μέσω της σχολής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου ή με τη γραμματεία για να λυθούν περαιτέρω απορίες ή περισσότερες διευκρινήσεις. Η ρεφλεξολογία τι είναι? Είναι μία πρακτική, μία μέθοδος, μία συμπληρωματική μέθοδος, εννοώντας ότι κατατάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπείων. Η ρεφλεξολογία όμως είναι μία συμπληρωματική μέθοδος, συμπληρωματική στο χώρο της ιατρικής, η οποία πραγματεύεται ότι υπάρχουν στα πόδια, στα χέρια και σε άλλες περιοχές του σώματος υπάρχει μία ανάκλαση ολόκληρου του σώματος και οι ρεφλεξολόγοι εργαζόμαστε μέσα από ένα θεώρημα ότι ασκώντας πιέσεις με εξειδικευμένες τεχνικές σε αυτά τα ανακλαστικά σημεία, έτσι ο χάρτης που βλέπετε πίσω μου είναι ένα παράδειγμα απλώς από τους διαφόρους χάρτες που υπάρχουν και ασκώντας εμείς πιέσεις σε αυτά τα σημεία, δίνουμε ρεθίσματα για να ξεκινήσει ένας ομοιοστατικός μηχανισμός δράσης που χαρακτηρίζει τη ρεφλεξολογία. Αυτό είναι το έτσι μέσα από αυτό το θεώρημα εργαζόμαστε, έτσι πολύ γενικά, ουσιαστικά αλλά περιεκτικά. Τι δεν είναι? Δεν είναι ιατρική σε καμία περίπτωση, δεν είναι φυσιοθεραπεία. Βεβαίως όμως μπορούν οι γιατροί ή οι φυσιοθεραπευτές να εξασκούν τη μέθοδο. Αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν την κατατάσσει σε μία ιατρική πράξη. Οπότε η ρεφλεξολογία δεν είναι ιατρική, ο ρεφλεξολόγος δεν εξασκεί, δεν θεωρούμε ότι εξασκεί ιατρική, για τα έτσι, ζητήματα υγείας ο κόσμος καλά κάνει και συμβουλεύεται τους επιστήμονες υγείας, δεν χορηγούμε φάρμακα, δεν χρησιμοποιούμε φάρμακα, δεν επεμβαίνουμε σε πράξεις ή πρωτόκολλα φυσιοθεραπείας, αν και υπάρχουν κάποια παραδείγματα σε κέντρα αποκατάστασης όπου εφαρμόζουν ρεφλεξολογία έτσι, σε περιβάλλοντα φυσιοθεραπείας και ευχόμαστε να δούμε πολύ περισσότερο στο μέλλον. Δεν χορηγεί φάρμακα, είπαμε για τις πράξεις αυτές, της φυσιοθεραπείας συγκεκριμένα. Δεν θεραπεύει κάτι συγκεκριμένο, αλλά αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ολιστικά, ίσως έχετε ακούσει και αυτό είναι σωστό, εννοώντας ότι κάποιος, ναι, πράγματι μπορεί να πονάει η μέση του, το έντερό του, το γόνατό του, αλλά δεν κοιτάζει ο ρεφλεξολόγος το αίτημα μόνο αυτό, αλλά κοιτάει τον άνθρωπο μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, δηλαδή πέρα από το έντερο, για παράδειγμα, μας ενδιαφέρει τι κάνει το μυοσκελετικό του, το ενδοκρινικό του και αυτό πάντα το προσεγγίζουμε μέσα από τα πόδια. Σε επίπεδο ερευνών, έτσι για να μείνω λίγο, να σε ενημερώσω επ' αυτού, γίνονται εδώ και δεκαετίες πολλές ερευνές πάνω στη ρεφλεξολογία. Σε αυτό που έχει δείξει ότι βοηθάει μέσα έτσι σε ένα ελεγχόμενο κλινικό περιβάλλον, αυτό που προκύπτει ότι είναι χρήσιμο στη διαχείριση του πόνου και υπάρχουν και πάλι επίσης ενδείξεις ότι είναι χρήσιμο εργαλείο στη διαχείριση του στρες. Αυτά τα δύο από μόνα τους είναι πολύ σημαντικά και απλώς για τις έρευνες θέλω να πω ότι συνεχίζονται διαρκώς σε όλο τον πλανήτη και ελπίζουμε μία μέρα και οι ίδιοι οι ρεφλεξολόγοι και η κοινωνία να αντιληφθούμε το μηχανισμό δράσης, ο οποίος δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος και να δούμε σε τι ζητήματα μπορούμε να ωφελήσουμε περισσότερο και ενδεχομένως που δεν μπορούμε να ωφελήσουμε, αν και σαν συμπληρωματική μέθοδος έχει αποδειχθεί ότι μόνο ωφέλιμη είναι, αλλά τώρα μιλούσαμε για ένα ελεγχόμενο περιβάλλον ερευνών. Επαγγελματικά, αυτό που θα ενδιέφερε έναν υποψήφιο σπουδαστή είναι πού θα εργαστεί.
σε όλο τον πλανήτη και στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των όσων αποφυτούν από τέτοιες εκπαιδεύσεις ανοίγουν δικά τους εργαστήρια, ανοίγουν δικά τους γραφεία ρεφλεξολογίας. Υπάρχουν ελάχιστα έτσι, ένας πολύ μικρός αριθμός να εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές νοσοκομεία κοντά σε γιατρούς, σε φυσιοθεραπευτήρια, βλέπουμε μία άνθηση διαρκώς. Μερικώς μπορεί να εργαστούν και στα σπα, εκεί όμως τα σπα όπως ξέρουμε οι γνωρίζοντες, οι πιο εμπειροί ότι ζητάνε και άλλες δεξιότητες γιατί θέλουν πολλή εργαλεία εκεί, να ξέρουν αισθητική, να ξέρουν και μάλαξη. Είναι δύσκολο δηλαδή να σε πάρουν για εργασία μόνο και μόνο επειδή ξέρεις ρεφλεξολογία. Το ίδιο συμβαίνει και σε ένα σπα. Είναι δύσκολο. Θα θέλουν να ξέρεις πολλές δεξιότητες. Μπορεί να δραστηριοποιηθούν σε αθλητισμό, σε επαγγελματικές ομάδες. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα για συνεργασίες. Το πολύ σημαντικό που πρέπει να θυμάστε όμως όσοι ενδιαφέρεστε για επαγγελματική αποκατάσταση είναι ότι θα ανοίξετε αύριο μεθαύριο ένα δικό σας γραφείο όπως έχω και εγώ πολλά χρόνια και αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν εκπαιδευτής και οι συνεργάτες μου να ξέρετε ότι έχουμε δικά μας γραφεία. Δεν είμαστε εκπαιδευτές δηλαδή στα θεωρήματα μόνο. Τα θεωρήματα που έχουμε τα έχουμε κάνει πράξη και έχουμε τα γραφεία και την εμπειρία, την πελατεία αν θέλετε για να αποδείξω τον ισχυρισμό μου και θα δείτε ότι αυτό είναι πολύ θεωρώ εγώ σημαντικό στοιχείο. Η νομοθεσία, να επανέλθω λίγο στα επαγγελματικά και σε όλα τα ζητήματα που θα εξετάζουμε, θα δείτε ότι μιλάω και για τον πλανήτη και για την Ελλάδα. Θέλω να ξέρετε ότι στην Ελλάδα η ρεφλεξολογία συγκριτικά με άλλες χώρες είναι σε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό οφείλω να το πω για την πλειονότητα των σχολών στην Ελλάδα, όχι όλες, για την πλειονότητα, αλλά γενικά μιλώντας είναι σε πολύ καλό επίπεδο και υπάρχει μεγάλη αποδοχή από τον πληθυσμό και από την ιατρική κοινότητα, που το θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Η νομοθεσία στην Ελλάδα, ποιος μπορεί να ανοίξει γραφείο ή να εξασκήσει τη ρεφλεξολογία. Σήμερα που μιλάμε, όποιος θέλει. Αν πείτε τι σημαίνει αυτό, Σπύρο. Είτε έχει κάνει μία εκπαίδευση διετούς διάρκειας που θα σας προτείνω εγώ, είτε άλλου χρονικού διαστήματος που υπάρχει στην αγορά και το γνωρίζω αυτό, μπορεί κάποιος να πάει και ανοίξει, να ανοίξει έτσι το γραφείο του, επειδή δεν θεωρείται ιατρικό επάγγελμα σήμερα ακόμα ή πιστοποιημένο δεν είναι και την πιστοποίηση τη δίνουν το κράτος μέσα από τους αντίστοιχους φορείς του και μέσα από συνεργαζόμενα κέντρα διαβίου μάθησης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ εγώ. Αυτή τη στιγμή δεν πιστοποιείται το επάγγελμα και όποιος θέλει μπορεί να πάει και να κάνει έναρξη εργασιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι μία μέρα δεν θα αλλάξει και πολύ απλά γιατί και θα σας το πω εγώ αυτό. Γιατί τα επαγγέλματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατατάσσονται και οι εκπαιδεύσεις αυτών των επαγγελμάτων κατατάσσονται σε μία κλίμακα που έχει 8 διαβαθμίσεις, είναι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσοντολογίων. Υπάρχουν παραδείγματα επίπεδου 3, δηλαδή φοιτηση ηλικίου ή 5 που είναι ανώτερη εκπαίδευση, οπότε κατατάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες συνάδελφοι μέχρι πρώτην ως Ευρωπαίοι, Εγγλέζοι ή Γάλλοι ή Σλοβαίνοι οπουδήποτε. Και θεωρώ ότι μία μέρα και η ρεφλεξολογία θα μπει στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσοντολογίων σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, δηλαδή θα τακτοποιηθεί το ζήτημα. Όταν αυτό τακτοποιηθεί, θεωρώ ότι και όλοι όσοι γνωρίζουν, το πιο πιθανό είναι να γίνει μέσα από τα κέντρα διαβίου μάθησης. Αυτό σας ενδιαφέρει για το πού θα επενδύσετε την εκπαίδευσή σας, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν σχολές που δεν είναι κέντρα διαβίου μάθησης και καθόλου νόμιμα προσφέρουν εκπαίδευση, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει στο μέλλον όταν πιστοποιηθεί το επάγγελμα. Δηλαδή πολύ απλά θα αναγνωριστούν αυτές οι εκπαιδεύσεις ή δεν θα αναγνωριστούν. Εδώ μπαίνουν τα σωματεία στο παιχνίδι και θα έχουν ή έχουν και τώρα ουσιαστικό ρόλο και λόγο για να παίξουν.
προς αυτή την κατεύθυνση για να βοηθήσουν όσους έχουν αυτές τις διαφορετικές εκπαιδεύσεις. Εμείς στο Natural Health Science εδώ και πολλά χρόνια και Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ήμασταν πρωτύτερα και Κέντρο Διαβίου Μάθησης εδώ και αρκετά χρόνια επίπεδου 1 και 2, διασφαλίζοντας ότι όταν και αν και όταν, γιατί θα συμβεί αυτό, οι απόφοιτοι μας θα διευκολυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει, είναι διετούς διάρκειας, είτε σε εβδομαδιαίο τμήμα που το προτείνω, είτε μηνιαίο που το προτείνω πάλι για αυτούς που μένουν μακριά από την Αθήνα, και είναι διετούς διάρκειας. Εάν έχετε κάποια φίτηση ως φυσιοθεραπευτές, αισθητικοί, γυμναστές, τότε έχετε κάνει κάποια από τα ιατρικά μας μαθήματα. Εάν και απαλλάσσεστε ως εκ τούτου από παρακολούθηση εκ νέου ιατρικών μαθημάτων, εάν δεν έχετε τέτοιες εκπαιδεύσεις, τότε θα κάνετε και κάποια μαθήματα ιατρικών, όπως είναι παθολογία, ανατομία, φυσιολογία, ψυχολογία, πρώτες βοήθειες, έτσι, κάποιες ώρες πάνω σε αυτά απαραίτητες και πάντα ωφέλιμες. Η διαφορά μας με άλλες σχολές, ευκαιρία είναι να πω, ότι τα ιατρικά μας κρατάνε 2 χρόνια, είναι διάρκειας 2 ετών, και υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος, γιατί μέσα από αυτή την εμβάθυνση σε αυτά τα θέματα διασφαλίζουμε ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, και θα καταλάβετε τι έχουμε καταφέρει σε λίγο, χάρη αυτή του υψηλού επίπεδου, και θυμηθείτε ότι σας μίλησα ότι και στην Ελλάδα γενικώς έχουμε υψηλό επίπεδο. Φυσικά, στο πρώτο έτος είναι η κλασική ρεφλεξολογία, με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνεται, μπορείτε να, έτσι αναλυτικότερα να δείτε το πρόγραμμά μας, και στο δεύτερο έτος, που γίνεται κάποια συζήτηση τώρα τελευταία, εμβαθύνουμε σε πρακτικές ρεφλεξολογίας σύγχρονες, εξελιγμένες, παρακολουθούμε τις εξελίξεις διαρκώς και ανανεώνουμε την ύλη μας. Κάνουμε αρκετή έτσι μελέτη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής, στις αρχές του βελονισμού, συνδυασμός με βελονιστικά σημεία, και η πολυετής εμπειρία μας έχει επιδείξει, έχει δείξει ότι μόνο χρήσιμη είναι. Εκτός από την εκπαίδευσή σας στο δεύτερο έτος πάνω σε, σε αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει κανείς να κάνει και επιτηρούμενη πρακτική εξάσκηση, αλλά θα κάνει και ένα αριθμό μη επιτηρούμενης πρακτικής εξάσκησης. Το λέω αυτό γιατί οι σπουδαστές μας πρέπει να συμπληρώσουν κάποια περιστατικά που έχει να κάνει έτσι με το ζήτημα της λήψης ιστορικού, και να ολοκληρώσουν κάποιες συνεδρίες τις οποίες θα επιβλέπουμε. Η σχολή μας, όπως σας είπα, είναι αναγνωρισμένη και συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας, και θέλω να σταθώ γιατί βλέπω ότι στην αγορά κάποιοι προσφέρουν εκπαιδεύσεις ανταγωνιστικές ενός έτους, και σε αυτούς τους φίλους θα πω και γιατί κολλάτε στο ένα έτος και δεν το κάνετε εξάμηνο, δίμηνο, εβδομάδα. Καλέ, κάντε το και Σαββατοκύριακο, γιατί βλέπω ότι κάποιες σχολές προσφέρουν εκπαίδευση ενός Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, προτείνετε ότι είστε ανταγωνιστικοί μειώνοντας την εκπαίδευση, αλλά σε όλους θα πω ότι χάριν της εκπαίδευσης που έχουν συμφωνήσει σωματεία, έχουμε καταφέρει να ενταχθούμε εθελοντικά σε νοσοκομεία, σε αρκετούς χώρους, και να λειτουργούμε συμπληρωματικά στον ιατρικό χώρο, στο Μαραθώνιο Αθηνών, σε πάρα πολλά μέρη που εγώ ίδιος, αυτά που σας είπα, το Ιατρείο Πόνους, το Αρετέιο κτλ, έχω ίδιος, το λέω έτσι, θέλω να σταθώ σε αυτό, ότι ο ίδιος συνέβαλα στο να ενταχθούν η ρεφλεξολογία, να ενταχθεί σε αυτούς τους χώρους. Χάριν του υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης γίναμε αποδεκτοί, και τώρα βλέπω ότι στην αγορά, για να είμαστε κάποιοι ανταγωνιστικοί, μειώνουμε το χρονικό διάστημα. Να το σκεφτείτε και εσείς οι υποψήφιοι σπουδαστές, και εσείς να το σκεφτείτε, να δείτε τι ακριβώς μου προτείνουν με τον 1 χρόνο ή με τα 2. Δεν είναι κριτήριο αυτό για να έχεις καλά αποτελέσματα από την εκπαίδευσή σου, αυτό θα ήθελα να πω.
Κάποιοι άλλοι πάλι προτείνουν αναγνωρισμένες σχολές. Θα πω εδώ ότι ποιος αναγνωρίζει στην Ελλάδα, το ελληνικό κράτος θα αναγνωρίζει στην Ελλάδα και θα το κάνει μέσα από το Υπουργείο Παιδείας αυτό. Το κάνει ήδη και θα το κάνει περαιτέρω. Η σχολή Natural Health Science, όπως σας είπα, είναι κέντρο διαβίου μάθησης και η αναγνώριση, αν γίνει, θα γίνει μέσα από το Υπουργείο Παιδείας με το οποίο συνεργαζόμαστε και όχι από σεβαστούς διεθνείς οργανισμούς ρεφλεξολογίας, τα οποία ανήκουμε κι εμείς, αλλά δεν έχουν τη δικαιοδοσία να προσφέρουν κάποια αναγνώριση νομοθετημένη. Αυτά είναι σημαντικά, μπορεί να είναι λίγο περίπλοκα για το έναν άνθρωπο που τα ακούει όλα πρώτη φορά, αλλά είναι πολύ σημαντικά όταν έρχεται η ώρα να επενδύσει στην εκπαίδευσή σου. Στο ερώτημα γιατί να επιλέξετε εμάς, να μην μας επιλέξετε αν μένετε δίπλα. Δηλαδή, το λέω έτσι ανθρώπινα και φιλικά, όταν ακούω ότι κάποιος με διάλεξε για εκπαιδευτή του και τη σχολή στην οποία εργάζομαι επειδή ήμασταν πιο κοντά, δεν το θεωρώ σωστό. Θεωρώ σωστό να βρείτε μια σχολή και πόσο μάλλον έναν εκπαιδευτή με τον οποίο να ταιριάξετε, να πείτε εγώ μπορώ, έχει μεταδοτικότητα για μένα, θα με βοηθήσει να ανακαλύψω τον εαυτό μου σαν ρεφλεξολόγο, θα επενδύσω σε αυτόν τον άνθρωπο και ας μένει στην Αθήνα και ας είναι ο εκπαιδευτής και η σχολή στη Θεσσαλονίκη αν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι θα, γιατί ακούω μερικοί ότι πηγαίνουν τυφλά σαν να μην υπάρχει έρευνα αγοράς, κάτι όμως που πρέπει να κάνετε και μάλιστα να σκέφτεστε αυτό που σας είπα, ταιριάζω εδώ. Δεν ταιριάζω, θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό με τον εκπαιδευτή σας, να υπάρχει μια σύζευξη, compatibility, έτσι λένε στα αγγλικά, μου διαφεύγει η λέξη, σας ζητάω συγγνώμη, να ταιριάζεται, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εμείς στο NHS θα σας πω ότι είμαστε η παλιότερη σχολή που υπάρχει στην Ελλάδα από το 1992. Οι περισσότερες σχολές που λειτουργούν σήμερα, οι ιδιοκτήτες είναι απόφοιτοι της σχολής μας και αυτό κάτι λέει από μόνο του. Δηλαδή είναι άνθρωποι που καλώς βγήκαν και αυτοί, κάναν γραφή, άλλοι κάναν γραφή, άλλοι όχι, άλλοι πήγαν και άνοιξαν σχολή αμέσως. Αλλά όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν δείτε πού αποφύτησε ο καθένας, έχουν τελειώσει από το NHS και υπάρχει μεγάλη παράδοση στη σχολή μας. Και δεν λέω ότι είμαστε καλύτεροι, μπορεί για εσάς να είμαστε οι καλύτεροι, αλλά δεν λέω ότι είμαστε οι καλύτεροι όλων. Αυτό που θέλω να πω είναι όμως ότι υπάρχει πείρα, υπάρχει παράδοση, έτσι έχουν προηγηθεί άλλοι εκπαιδευτές και εγώ συνεχίζω με τους συνεργάτες μας, το Σπύρο τον Τζουγκρί, έτσι κατά κύριο λόγο, συνεχίζουμε αυτή την παράδοση και το θεωρώ ότι αυτό έχει πολύ σημασία. Έχουμε πείρα στην εκπαίδευση πολλών ετών, όπως σας είπα, κληρονομήσαμε και αυτή την παράδοση και τη συνεχίζουμε. Και με επιτυχία έτσι βλέπουμε τους αποφύτους μας να ανοίγουν δικά τους γραφεία και θεωρώ ότι πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε δικά μας γραφεία. Στον εναλλακτικό συμπληρωματικό χώρο δυστυχώς λέγονται πολλά, δεν υπάρχει το αντίκρισμα από πίσω, γιατί εσείς που θέλετε επαγγελματική αποκατάσταση θα πρέπει να σας εκπαιδεύουν άνθρωποι που το εξασκούν, θεωρώ εγώ επαγγελματικά. Δηλαδή πώς έχει ένα επιτυχημένο γραφείο κάποιος, αν δεν έχει ο ίδιος επιτυχημένο γραφείο. Έτσι είναι ερωτήσεις που θα τις κάνετε στους μελλοντικούς σας εκπαιδευτές, πού εργάζονται αυτοί, πού έχουν εργαστεί. Όπως εγώ θα σας πω, ναι, ήμουν υπεύθυνος του κλασικού μαραθωνίου, ναι, ήμουν στο Αρετέιο, στο Νάσιο και όπου αλλού εθελοντικά έχω εργαστεί και ό,τι άλλο, έτσι, διάφορα άλλα που έχω κάνει και τα γραφεία μου φυσικά που διατηρώ. Σε κλαδικά ζητήματα που μπορεί να σας παραξενεύει ή να μην το καταλαβαίνετε σήμερα, όμως είναι πολύ σημαντικό ζητήματα νομοθεσίας, όπως αναφέρθηκα και προηγουμένως, και υπάρχει εμπειρία και στα κλαδικά ζητήματα, γιατί έχουμε υπηρετήσει το Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων και από τη θέση του Προέδρου, του Ταμεία και τι δεν κάναμε τότε στο ΣΕΡ, ιδρυτικό μέλος του επαγγελματικού, του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Ελλάδος, είμαι ιδρυτικό μέλος και με δράσεις εκεί και φυσικά αντιπρόεδρος στο σωματείο πλέον, σωματείο ομπρέλα που έχει η σχολή μας, το Natural Health Science που είναι το ΕΣΥΑΣ, και
Στην Ευρώπη υπήρξα πολύ δραστήριος και πρόεδρος του Δικτύου Ρεφλεξολόγων της Ευρώπης. Αυτά τα λέω γιατί θέλω να αισθανθείτε ότι γνωρίζουμε τι γίνεται και παρακολουθούμε τι γίνεται, τις εξελίξεις. Εάν δεν σας ενδιαφέρουν σήμερα τους σπουδαστές, όταν γίνετε επαγγελματίες, πιστέψτε με, θα σας ενδιαφέρουν και υπάρχει η γνώση, η εμπειρία και σε αυτά τα ζητήματα. Και είμαστε κοντά στους αποφύτους μας, αλλά και σε όλους τους ρεφλεξολόγους και το έχουμε αποδείξει αυτό πολλά χρόνια τώρα στην πράξη. Παρακολουθούμε ο ίδιος τις εξελίξεις διαρκώς στον κόσμο της ρεφλεξολογίας. Είμαι καλεσμένος κάθε χρόνο, εξαιρώ τον περσινό για τον COVID, σε συνέδρια του εξωτερικού και εκεί έχουμε την ευκαιρία να αλληλεπιδρούμε με συναδέλφους και ό,τι νεότερο υπάρχει να το καταγράφουμε και να το φέρνουμε στην Ελλάδα, αλλά και συνεργάτες από το εξωτερικό, εκπαιδευτές που διδάσκουν πολύ συχνά τα σεμινάρια τους στη σχολή μας. Η πρακτική εξάσκηση, το πιο σημαντικό θεωρώ εγώ. Ναι, υπάρχουν τα θεωρήματα, ναι, υπάρχει τέλος πάντων αυτά που είπε η ιδρύτρια της μεθόδου, αυτά που λέω εγώ, αυτά που λένε αξιόλογοι άλλοι συνάδελφοι, αλλά αυτά είναι τα θεωρήματα. Το ζητούμενο είναι η πρακτική εξάσκηση. Στη σχολή Natural Health Science εδώ και χρόνια οι σπουδαστές έχουν τις ευκαιρίες να κάνουν εξάσκηση με διάφορα, σε διάφορους χώρους υγείας αν θέλετε, θα το αφήσω εκεί να μην επεκταθώ, είτε ήταν και ο μαραθώνιος, στον αθλητισμό πάρα πολύ και μάλιστα στο επίπεδο του πρωταθλητισμού με αθλητές να μας επισκέπτονται στην σχολή τηρώντας φυσικά πάντα όλα τα μέτρα, ειδικά μιλάω γιατί είναι τα πρόσφατα έτσι που ζούμε με τον COVID. Στο Άργος, εγώ ζω στο Άργος και από τη Νέα Σμύρνη, το Φάληρο που είναι η σχολή, πολλοί σπουδαστές έρχονται κοντά μου στην ομάδα του Διομήδη, κάνουμε εκεί την πρακτική μας εξάσκηση. Δίνουμε, θέλω να νιώσετε, μεγάλη έμφαση και όχι λόγια, γιατί ναι, είναι σημαντικό να κάνουμε ένας στον άλλον στην τάξη, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό να κάνουμε σε πραγματικά περιστατικά, να δούμε τη δυναμική μας και τη δυναμική της ρεφλεξολογίας. Αγαπημένα ήταν παραδείγματα και το καπί του Παλαιού Φαλήρου που ερχόταν σε συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Ερχόντουσαν έτσι τα μέλη των καπί στην Πανδρόσου και είχαμε έτσι τη χαρά, εγώ την είχα σίγουρα και οι σπουδαστές, να συνεργαζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Το θεωρώ ότι είναι μεγάλο μας εφόδιο η πρακτική εξάσκηση αυτή, η επιτηρούμενη. Έτσι είμαστε, να το σκεφτείτε, είναι πολύ σημαντικό και θα έχετε έτσι την ευκαιρία και εσείς να το βιώσετε. Οι εκπαιδεύσεις μας και οι συνεργασίες μας, εκπαιδεύσεις εννοώ στα εργαστήρια και στα συνέδρια που πάω εγώ σαν ομιλητής και καινοτομώ με το σεμινάριό μου της ερθοπαιδικής ρεφλεξολογίας, αλλά όμως έχω πάντα την ευκαιρία να εκπαιδεύομαι και από συναδέλφους μου, από τους καθηγητές μου, τα οποία δεν είναι λόγια όμως, γιατί βλέπω πάλι, επισημαίνω ότι στο χώρο λέγονται πολλά και όταν πας να ελέγξεις τα στοιχεία δεν είναι ακριβώς έτσι και γι' αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί το θεωρώ κάπου, τι να πω, παραπλανητικό ή άδικο αν θέλετε. Και αυτές τις εκπαιδεύσεις τις φέρνουμε μέσα στην τάξη και τις μοιραζόμαστε με τους αποφύτους μας και με τους εκπαιδευόμενους. Είμαστε, θα ολοκληρώσω εδώ χωρίς να θέλω να κουράσω, ένα πολύ σημαντικό για να γίνεις ρεφλεξολόγος είναι το κριτήριο να σου αρέσει, να νιώθεις άνετος, να κουμπάς πόδια. Είναι ιδιαίτερο από τους διαχειρών θεραπευτές, ίσως το πιο ιδιαίτερο, η πιο ιδιαίτερη κατεύθυνση αυτό του ρεφλεξολόγου που ακουμπάει ολόκληρο τον άνθρωπο στο μερικό, στα άκρα, στη μικρογραφία. Οπότε να το σκεφτείτε αυτό το στοιχείο, μια ευκαιρία βιωματική είναι ένα από τα σεμινάρια μας τα εισαγωγικά που λέγονται βασικές αρχές ρεφλεξολογίας, συνήθως γίνονται το Σεπτέμβριο, προηγούνται της έναρξης του κανονικού προγράμματος της ρεφλεξολογίας και είναι μια ευκαιρία κανείς να δει βιωματικά όλο αυτή την εμπειρία του να εργάζεται μέσα από τα άκρα, μέσα από τα πόδια.
Και το θεωρώ αυτό ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο. Αν είστε άνθρωπος λοιπόν κοινωνικός, γιατί πρέπει να τα πηγαίνετε καλά με τους ανθρώπους, σας αρέσει η προσφορά, έτσι έχετε μία έμφυτη τάση να βοηθάτε τους ανθρώπους και να το κάνετε μέσα από το άγγιγμα και μάλιστα στα πόδια, τότε το επάγγελμα του ρεφλεξολόγου είναι για εσάς. Στατιστικά, στον πλανήτη η συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες 45 με 60 χρονών. Έχουν κάποιο προηγούμενο πτυχίο σε άλλο αντικείμενο και έτσι το επιλέγουν σαν δεύτερο επάγγελμα. Παρατηρείτε πάλι πολλές νοσηλεύτριες ή νοσηλευτές να έρχονται για να αλλάξουν κατεύθυνση ή με κάποιο τρόπο να πλαισιώσουν αυτό που κάνουν ήδη. Στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακό και στη σχολή μας ότι έχουμε αρκετούς άντρες και καλώς επιλέγουν να εκπαιδευτούν στη ρεφλεξολογία και έχω τεράστιο, θα μου επιτρέψετε να πω, καμάρι και χαρά που έρχονται και νεαρές ηλικίες και 18 χρονό έχουμε, αλλά πιο συνήθως είναι τα 22 με 27 συγκριτικά με το νούμερο που σας ανέφερα προηγουμένως, βλέπετε ότι είναι αρκετά πιο κάτω και αυτό έχει παρατηρηθεί και από το εξωτερικό και από έτσι συναδέλφους στο εξωτερικό και εντυπωσιάζει, αλλά για μένα είναι απλώς δείκτης ότι στην Ελλάδα η ρεφλεξολογία έχει αποδοχή από τον πληθυσμό και αυτή η αποδοχή είναι που κάνει τον κόσμο και τους νέους να σκέφτονται μήπως είναι μια επαγγελματική λύση για εμένα. Και όπως είπα προηγουμένως, για μένα το σημαντικό είναι να νιώθετε άνετα, να το αγαπάτε, οποιαδήποτε δουλειά να αγαπάτε, γιατί μέσα από αυτό, αφού θα δουλεύουμε πολλές ώρες έτσι καθημερινά, να ευτυχίσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και αν νομίζετε ότι είναι όλα αυτά, εύχομαι να εξετάσετε ότι έτσι σας συμβαίνουν αυτά και το σκέφτεστε, θα σας προσκαλέσω να έρθετε να γνωριστούμε και μαζί και αλλού για να έχετε έτσι μια καλή σύγκριση. Αυτό είναι το σωστό και γιατί όχι και να μας επιλέξετε. Ζητάω συγγνώμη λίγο που περιαυτολόγησα για αυτά που κάνω ο ίδιος ή αυτά που προσφέρουμε. Δεν θα ήθελα να δείξει μια έπαρση, αλλά να δείξει όμως μια, θα ήθελα ότι έχουμε μία σταθερή βάση στο Natural Health Science, στη ρεφλεξολογία και δεν θα ήθελα να παραβλεφθεί αυτό. Σας ζητώ συγγνώμη, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία και έτσι είναι πολύ εύκολο να επικοινωνήσετε. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.